Τα αποτελέσματα του αλκοτέστ και των τοξικολογικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο 33χρονος δικυκλιστής αμέσως μετά το σοκαριστικό τροχαίο στην οδό Ιάσονος με θύμα το τετράμινο βρέφος αναμένει η πλευρά της οικογένειας του μωρού. Όπως είπε σήμερα στην TRT ο νομικός της εκπρόσωπος Θανάσης Χαρμάνης, αν ο οδηγός της μηχανής αποδειχθεί ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, η εξέλιξη της υπόθεσης θα είναι τελείως διαφορετική. Συνήθως τα αποτελέσματα από το εργαστήριο της Θεσσαλονίκης αργούν, δηλαδή περνούν το μήνα. Τώρα δεν ξέρω αν συγκεκριμένα και καλά θα ήταν, όσο πιο γρήγορα έρθουν τόσο καλύτερα για όλους, αλλά συνήθως αργούν αυτά. Τώρα το αν θα επηρεάσουν ή όχι, φυσικά σε περίπτωση κατά την οποία είναι θετικός είτε σε αλκοόλ είτε σε ουσίες, μιλάμε για ένα άλλο κακούργημα, δεύτερο, και προφανώς θα ασκηθεί και νέα συμπληρωματική δίωξη, ώστε να απολογηθεί εκ νέου ο κατηγορούμενος. Ο νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας του μωρού σχολίασε και τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας όπου καταγράφεται καρέ-καρέ το τροχαίο δυστύχημα που σόκαρε το Πανελλήνιο. Το συμπέρασμα που βγάζω εγώ είναι ότι σε ένα πολυσύχναστο δρόμο, άπλετα φωτισμένο, με τόσο πυκνή κίνηση και σε πεζούς και σε αυτοκίνητα, είναι αδύνατον κάποιος νυφάλιος οδηγός που τηρεί τα όρια ταχύτητος να συμπεριφερθεί οδικά όπως συμπεριφέρθηκε ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος. Πιστεύετε δηλαδή ότι φέρει ακέραια την ευθύνη παρά το γεγονός ότι ο παππούς ήταν στη μέση του δρόμου με το μωρό? Αυτά είναι θέματα τώρα του δικαστηρίου, κ. Λαμπράκη, και είναι και θέματα της ανάκρισης τα οποία ερευνώνται. Από εκεί και πέρα μου ζητήσατε ένα συμπέρασμα και σας είπα μια γενική εκτίμηση για το τροχαίο. Πραγματικά τώρα είναι απαράδεκτο να γίνει θανατηφόρα τροχαία μέσα σε πόλεις όταν τηρούνται τα όρια ταχύτητος και όταν είναι νυφάλιοι οι οδηγοί. Υπενθυμίζεται ότι ο 33χρονος δικυκλιστής έχει αφαιθεί ελεύθερος μετά την απολογία του στον ανακριτή. Στη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο το βιντεοληπτικό υλικό. Ωστόσο δεν περιλαμβάνεται στον φάκελο της υπόθεσης το κέριο στοιχείο των αιματολογικών εξετάσεων. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 33χρονος το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, ώρες δηλαδή πριν την τραγωδία, ήταν σε τσιπουράδικο του Βόλου, ωστόσο κατέθεσε ότι δεν είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Αν τελικά προκύψει ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, θα εξεταστεί εκ νέου το θέμα της προφυλάκησης του. Την ίδια στιγμή, η οικογένεια του βρέφους που χάθηκε το περασμένο Σάββατο ζει το δικό της δράμα. Ήταν ένα μωράκι το οποίο απέκτησαν πολύ λαχτάρα, δεν έχουν άλλο παιδί. Τι να πούνε, είναι μια κατάσταση τραγική. Και εκείνη και ο παππούς, ο 54χρονος πατέρας της μητέρας του μωρού, είναι μια κατάσταση η οποία είναι, ξέρετε, από αυτές που αποδιοργανώνουν ψυχικά κάθε άνθρωπο. Έχει συγκλονιστεί το Πανελλήνιο. Χθες ήμουν σε δικαστήριο στο Καρπενής και με ρωτούσαν τι έγινε και πώς έγινε.